Για μένα η Αθήνα είναι η πιο σημαντική πόλη στον κόσμο. Είναι η πόλη των τεχνών και των γραμμάτων. Η πόλη που γέννησε τον πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Είναι η πόλη που ζω και θέλω να αγωνιστώ για να την κάνω καλύτερη. Ο Ευρυπίδης έλεγε πως η πρώτη προϋπόθεση για να είναι κανείς ευτυχισμένος είναι να γεννηθεί σε μια λαμπρή πόλη. Οι υπόλοιπες όμως, ποιες είναι? Αλήθεια, πόσο άσχημο είναι να μην νιώθει κανείς ασφαλής στην ίδια του την πόλη. Είστε καλά? Όχι! Όχι! Να καλέσουμε αστυνομία! Ναι! Πόσο ντροπιαστικό είναι τα κτίρια της πόλης του να είναι λερωμένα. Πόσο εξοργιστικό είναι να μην υπάρχει καμία μέρημνα για τα αδέσποτα. Πόσο δύσκολο είναι να βλέπει κανείς σκιές ανθρώπων να αργοσβήνουν από τα ναρκωτικά. Πόσο βαρύ είναι για σένα, Αθηναίε πολίτη, να προσπαθούν να σε υποβιβάσουν, να σε φημώσουν, να κατασπαράξουν την αξιοπρέπειά σου. Για μένα, πολύ. Αντιμετωπίζουν κάθε εθνικά σκεπτόμενο άνθρωπο σαν δημότη β' κατηγορίας. Όσοι παλεύουν κατά της ταμπελοποίησης των ανθρώπων δεν διστάζουν να βάλουν ταμπέλες σε εμάς, τους εθνικιστές, αποδεικνύοντας έτσι τη γελοιότητα και την υποκρισία τους. Όχι, δεν θα ανεχθούμε άλλη υποκρισία. Δεν θα ανεχθούμε άλλα δημοτικά κονδύλια για ταξίδια δημάρχων οι οποίοι αποχωρούν από την αίθουσα όταν παίρνει το λόγο η Ελληνική Αυγή για την Αθήνα, υποτιμώντας έτσι τους 36.000 Αθηναίους που μας εμπιστεύτηκαν. Φτάνει πια. Ο κόσμος αλλάζει από ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να δουλέψουν. Και εμείς είμαστε και πρόθυμοι και έτοιμοι να δουλέψουμε. Όσες επιθέσεις κι αν μας κάνουν, όσες απαγορεύσεις κι αν μας επιβάλλουν, όσες ταμπέλες κι αν μας φορούν. Όταν οι Αθηναίοι πολίτες το 2014 μετίμησαν με την ψήφο τους, οι περισσότεροι συναγωνιστές μου διώκονταν και οι σημαντικότεροι άνθρωποι για μένα ήταν στη φυλακή. Πήρα λοιπόν την απόφαση τότε να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τιμήσω αυτή την εμπιστοσύνη που έδειξαν στην Ελληνική Αυγή για την Αθήνα. Να αγωνιστώ για μια Αθήνα καλύτερη. Αυτό που ζητάμε από εσένα την 26η Μαΐου είναι να μας δώσεις τη δύναμη να παλέψουμε ώστε να κάνουμε την Αθήνα καλύτερη. Γιατί για εμάς η Αθήνα θα είναι πάντα όπως την περιέγραψε ο Κωστής Παλαμάς. Θα είναι η ζαφυρόπετρα της γης στο δαχτυλίδι. Ελληνική Αυγή για την Αθήνα. Εγώ τολμάω. Εσύ...